ρώτησα γιατί έχει αργήσει να έρθει, 5 μήνες περίπου. Όχι, μου λέει, πατέρα, όλα καλά. Έχει κανένα πρόβλημα στη μονάδα? Όχι, τίποτα απολύτως. Είμαστε όλοι καλά, αγαπημένοι. Μου λέω, πρόσεξε, γιατί ο Ερντογάν είναι ύπουλος και χρησιμοποιεί και ύπουλα μέσα. Μην πάθουμε καμιά ζημιά, που λέω, και καταστραφούμε. Όχι, μου λέει, δεν ξέρουμε, έχουμε σχέδιο να αντιμετωπιστούμε τα πάντα. Εμένα, του λέω, θα μας χτυπήσεις. Εμένα δεν ενδιαφέρουν, λέει, αυτά που θα. Σήμερα τιμούμε έναν άνθρωπο εισαγωγικά. Γιατί ποτέ δεν υπήρξε μόνο άνθρωπος. Πάντα ήσουν ένας ήρωας. Βγήκε από τους λάθος ανθρώπινα. Σήμερα τιμούμε τη θέληση να μείνει την προσπάθεια να καταφέρει κάποιος αυτό που θέλει με οποιοδήποτε κόστος. Σήμερα τιμούμε αυτό που μας έδειξε στον δρόμο. Εδώ, το ακριτικό και πιο σκοπότη, απέδειξε ακόμη μια φορά ποια είναι τα ιδανικά για αξίες της πατρίδας. Απέδειξε έπαιρνα την έννοια της οικογένειας, της φιλίας. Ήσου και θα είσαι πάντα παράδειγμα να μου μιλήσεις. Σήμερα δεν πρόκειται να μιλήσουμε. Θα χαρούμε για όλα αυτά που έχεις προσφέρει στην οικογένειά σου, αλλά και σε ολόκληρη την Ελλάδα που τα ακούω. Θα βρίσκεις πάντα στη σκέψη μας και στη σκέψη όλων των Ελλήνων. Στάθη και Μάριο, σας αγαπούμε και σας τιμούμε, ζώντας και τελειώντας. Καθάρας. Δεν ήθελε να τον αναφέρει σαν πιλότο. Εγώ τον συνέστηνα από υπερηφάνεια πιλότο, σε όλους φίλους μου. Επίπληξη 1, 2, 5, 10, σταμάτησα. Όχι, ήρωα, είπα, δεν θέλω να τον λένε ήρωα. Δεν μ' αρέσει αυτή η έκφραση. Ούτε του ίδιου. Δεν θα του άρεσε. Αν τον μας βλέπει από κάπου και το λέμε ήρωα, σίγουρα θα είναι νευριάσει. Πολεμιστής, έλεγε. Να μου λες, πατέρα, όχι πιλότο. Είμαι ένας πολεμιστής.